φίλες, γεια σας. Μια εκπομπή ακόμα στην Αθηνά είναι κοντά σας. Μια εκπομπή την οποία εγώ, ως Γιώργος Λεκάκης, συγγραφέας, επιμελούμε μαζί με τον φίλο μου, τον συγγραφέα και νομικό Γρηγόρη Κωσιβάκη. Μια εκπομπή που σήμερα έχει έναν και μόνο στόχο, να σας ταξιδέψει στο Αιγαίο και το Ιόνιο, το Νότιο Κρητικό, αυτές βασικά τις θάλασσες της Ελλάδος, και να σας δείξει και να σας μιλήσει για κάποια μικρά βραχάκια, που δυστυχώς τα ονομάζουμε βραχονισίδες, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι υπαρκτός και δόκιμος όρος, δεν υπάρχει τέτοιος όρος στη γεωγραφία, που έτσι ονομάζοντας τα βραχονισίδες τα έχουμε εγκλωβίσει, τα έχουμε περιθωριοποιήσει σαν να είναι κάποιοι βράχοι πεταμένοι στο πέλαγος χωρίς καμία αξία και ως εκ τούτου τα έχουμε βγάλει και από το μυαλό μας ως κάτι το σημαντικό και κάτι το σπουδαίο. Όμως θα σας μιλήσουμε για αυτές τις βραχονισίδες, παύλα μικρούς τόπους, παύλα μικρά νησιά, τα γνωστά μικρονήσια της Ελλάδος, να σας πούμε πόσο σημαντικά είναι αυτά και τι σημαντικό πολιτισμό μπορεί να κρύβουν. Γρηγόρη, σε χαιρετώ στη συντροφιά μας. Καλημέρα. Συντροφιά εμείς οι δύο δηλαδή και οι φίλοι τηλεθεατές. Συνελληνίδες, συνέλληνες, χαίρετε. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον συνομιλητή μου και φίλο μου, γιατί εκείνος βέβαια δεν μπορεί να πει για τον εαυτό του. Ο Γιώργος Λεκάκης είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εθνικό κεφάλαιο, παρά την νεαρή ηλικία του, σε σχέση με μένα. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει 90.000 άρθρα, έχει εκδώσει 26 βιβλία, έχει βγάλει περίπου 70, ίσως και παραπάνω, ντοκιμαντέρ. Έχει προταθεί να βραβευτεί από το Ίδρυμα Βότση για το έργο του. Δυστυχώς του έλειπε μία προϋπόθεση, η οποία φαίνεται ότι είναι απαραίτητη για αυτές τις βραβεύσεις. Δεν είναι κομματικά ενταγμένος. Πουθενά. Και αυτό βέβαια είναι ένα μειονέκτημα για αυτή την υπόθεση, αλλά είναι μεγάλο πλεονέκτημα για να έχει και να διατηρεί την ανεξαρτησία της γνώμης του και του λόγου του. Εμείς εδώ λοιπόν, από λόγους πατριωτισμού και μόνο, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, η οποία ως τώρα πάει τόσο καλά που τα μηνύματα που παίρνουμε από όλη την Ελλάδα, μια και η εκπομπή μεταδίδεται από 26 ή 27 σταθμούς τοπικούς σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε αναλάβει κάτι το οποίο μας γεμίζει, να γεμίσουμε τις μπαταρίες του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της ελληνικής νεολαίας με γνώσεις που δεν διδάσκονται στα σχολεία, για λόγους που εμείς υποψιαζόμαστε, είμαστε βέβαιοι και εσείς επίσης είστε πλέον υποψιασμένοι, γιατί η νόθευση των όρων πατρίδας, έθνους, πατριωτισμού, όπου άλλοι τις λένε αλλά κάτι άλλο εννοούν, μας υποχρεώνει και εμάς να δώσουμε τις αληθείς έννοιες. Να ξεκινήσουμε, Γρηγόρη, δίνοντας έναν ορισμό. Τι θα λέγεις ότι είναι η πατρίδα? Όχι νομικά ή οτιδήποτε άλλο, έτσι. Γενικά, τι είναι η πατρίδα? Καταρχήν, σαν έννοιες, πατριωτισμός που προέρχεται από την πατρίδα, είναι να αγαπάς την πατρίδα σου και ό,τι αυτό σημαίνει. Εθνικισμός είναι επίσης αυτό, αλλά έτσι όπως έχει διαστρεβλωθεί, να αγαπάς το έθνο σου, το λαό αυτό που κατοικεί στην πατρίδα σου, και χωρίς να έχεις κάτι εναντίον άλλων λαών, οπότε μετατρέπεται σε σοβινισμό, που εμείς δεν τον θέλουμε και δεν τον έχουμε. Και ξαναγυρνώντας το ερώτημά σου, λέω ότι η πατρίδα είναι αυτά τα γεωγραφικά όρια μέσα στα οποία αναπτύχθηκε από τους προγόνους σου, για τους οποίους έχεις γνώση και αίσθηση ότι είσαι απογονός τους, μία κληρονομιά πολιτισμική, την οποία νιώθεις ότι την έχεις, νιώθεις ότι πρέπει να τη διατηρήσεις και νιώθεις ότι πρέπει να την προστατεύσεις. Επομένως, με τη σημερινή έννοια και με τους σημερινούς όρους, πατριωτισμός, αν θέλεις, δεν είναι να αφήσεις τα σύνορά σου ανοιχτά για να μπαίνουν μιλιούνια λαθρομετανάστες. Δεν είναι πατριωτισμός να διαπραγματεύεσαι το μισό Αιγαίο για να το συνεκμεταλλευτείς με τους Τούρκους. Λαό νομαδικό που εμφανίστηκε γύρω στο 1000, ερχόμενος από τις στέπες της Ασίας, και σήμερα προσπαθεί να καθιερωθεί ότι τάχα μου κατάγεται από τους αρχαίγονους λαούς της Μικράς Ασίας. Και να θέλει να μπει και στα σαλόνια, ναι, της Ευρώπης, έτσι. Και ότι ο πολιτισμός εκεί πέρα που υπήρχε ήταν απλώς προοθωμανικός και δεν είναι ελληνικός, αρχαίος ελληνικός που το ξέρει όλη η οικουμένη. Δεν είναι πατριωτισμός να περνάς στις 5 το απόγευμα
από την Λεωφόρο Πανεπιστημίου και μπροστά από την Ακαδημία, το Κεντρικό Πανεπιστήμιο και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ένα στολίδι της Αθήνας. Στολίδι από τις δωρεές των υπηρετών ευεργετών και να είναι ένα αφρικανικό παζάρι. Απευθύνομαι από αυτή την εκπομπή στον εισαγγελέα του Αρειουπάγου, τον κύριο Τέντε, το σεβαστό νομικό και δικαστικό λειτουργό. Ας κάνει τον κόπο να περάσει 5 το απόγευμα της Κυριακής από αυτό το σημείο. Λες να μην έχει περάσει. Νομίζω πως δεν έχει περάσει, δεν τον έχουν ενημερώσει. Αλλά αν περάσει, είμαι βέβαιος ότι θα κάνει χρήση των δικαιωμάτων που του δίνει η θέση του για να απαλληφθεί αυτό το έσχος από το κέντρο της Αθήνας, όπως και άλλο το όλο το ευρύτερο πλαίσιο που κάποιες ηγεσίες πολιτικές έχουν αφήσει να εξελιχθεί σε μάστιγα και άγος για τη σημερινή Αθήνα. Πατριωτισμός είναι να τα προστατεύεις όλα αυτά που έχεις, είναι να υπερασπίζεις αυτά που σου διεκδικούν οι άλλοι, να προστατεύεις τους πληθυσμούς των νησιών σου από τα αεροπλάνα τα τουρκικά που περνάνε στα 200 μέτρα, είναι πατριωτισμός να αναδεικνύεις τα ευρήματα και την πολιτιστική κληρονομιά που υπάρχει σε αυτά τα νησιά και όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και επειδή η εκπομπή μας είναι αυτή, εμείς λέμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε την πολιτισμική κληρονομιά που υπάρχει σε αυτά τα ξεχασμένα μικρονήσια και τα οποία αν τα αναδείξουμε και αν φανεί η προσωπικότητα του κάθε ξεχωριστά νησιού, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τα διεκδικήσουν ως απλές ανώνυμες βραχονισίδες οι Τούρκοι ή όποιοι άλλοι. Επαναλαμβάνω, Γρηγόρη, δεν υπάρχει όρος βραχονισίδα. Έτσι, ναι, έτσι όπως το λένε αυτοί, το είπα για να γίνει κατανοητό. Έτσι, για να γίνει κατανοητός. Είναι νησαία εδάφη, όλα. Αδιάφορο της εκτάσεώς τους. Είναι νησαία εδάφη. Τώρα, κάποια από αυτά κατοικούνται με μόνιμο πληθυσμό, όπως ήταν τα γνωστά νησιά που έχουν οικισμούς. Κάποια κατοικούνται με περιοδικό πληθυσμό, είναι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι πηγαίνουν σποραδικά επάνω. Και κάποια από αυτά δεν κατοικούνται καθόλου, είναι οι λεγόμενες ακατοίκητες νησίδες. Έτσι, το ότι είναι ακατοίκητες όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν σημαία επάνω τους. Η σημαία τους είναι τα ευρήματα που υπάρχουν, όσα βρέθηκαν και όσα, εάν γινόταν μια σωστή αρχαιολογική έρευνα, θα βρίσκονταν. Δεν ξέρω γιατί δεν θέλουμε να τα βρούμε. Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν, γιατί αφού βρεθήκανε κάποια, θα υπάρχουν κι άλλα. Και έτσι, αν αναδεικνύουμε, όπως είπα πριν, την προσωπικότητα που προκύπτει από αυτά τα ευρήματα του κάθε νησιού, τα αναδεικνύουμε και τα προστατεύουμε. Οι φίλοι μας μπορούν να βλέπουν τώρα στην οθόνη μας τον χάρτη του Αιγαίου, όπως τον έχουμε πάρει από το Google Earth. Είναι αυτό το Αιγαίο μας που βλέπετε. Έχει και την Νότια Κρήτη μέσα. Έχει και τη θάλασσα των Δωδεκανήσων, το Καρπάθιο και το Πέλαγος μετά τη Ρόδο που πάει προς το Κατσελόριζο και προς την Κύπρο μας. Και φυσικά βλέπουν σπαρμένα πάνω σε αυτό το μπλε, το απίθανο μπλε, το απίθμενο μπλε του Αιγαίου που λέει και ο Ελίτης. Βλέπουν σπαρμένα κάποιες κουκίδες, κάποια σημεία έτσι καφετιά που είναι. Ο Ελίτης τα λέει λοξές δελφινιών ράχες στο άξιον εστί. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω σε αυτά τα σπαρμένα καφέ πάνω στο μπλε, έτσι που το λέω αυτό γιατί πολλά παιδιά δεν θα έχουν δει το χάρτη που μας βλέπουν, γιατί η γεωγραφία απαλήφθηκε, η γεωγραφία της Ελλάδος απαλήφθηκε από τα μαθήματα, τα υποχρεωτικά μαθήματα διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο. Είναι στα πλαίσια του πατριωτισμού όπως τον εννοούν οι κρατούντες. Πώς θα μάθεις την πατρίδα σου, άμα δεν ξέρεις που πέφτει ο Όλυμπος? Μα ίσως δεν θέλουν να τη μάθουν. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, φίλοι μας, τα καφέ που βλέπετε πάνω στο μπλε, είναι νησιά. Είναι τα νησάκια μας. Και επειδή έχουμε δει και αστέρες στις τηλεοράσεις να μην ξέρουν να δείχνουν πού πέφτει το Άδε νησί και πού πέφτει το Δίνα νησί, εμείς δεν θα σας μιλήσουμε για τα πολύ μεγάλα, τα πολύ γνωστά και αυτά που, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να τα δείτε σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς. Επιλέξαμε σήμερα με τον φίλο μου τον Γρηγόρη τον Κωσιβάκη να πάμε στα μικρονήσια της Ελλάδος. Γρηγόρη, έχεις και εσύ ιδιαίτερη ευαισθησία στα μικρονήσια? Ιδιαίτερη μέχρι συγκίνησης. Ιδιαίτερη μέχρι του να γράψω ποίηματα για αυτά. Το καθένα χωριστά ή για όλα μαζί. Κάθε ένα όμως έχει τη δική του ιστορία και να πάμε ένα-ένα να τα δούμε. Έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Σωστό. Το πρώτο νησί που θα ήθελα να πάμε να δούμε είναι σε αυτόν εδώ πέρα το χάρτη. Βλέπετε εδώ ακριβώς που δείχνω γύρω-γύρω, είναι μια κουτσουλιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μέσα στη μέση του πουθενά. Είναι ένα νησάκι που λέγεται Αϊστράτης. Μάλιστα. Άγιος Ευστράτιος. Ένα νησί βέβαια που εκ πρώτης, όταν τα ακούει κανείς, στο μυαλό του του έρχεται η εξορία. Γνωστό από τις πολιτικές εξορίες της πρόσφατης ιστορίας μας. Όμως
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Αϊστράτης είναι ένα πανέμορφο νησί και δεν πρέπει να το ταυτίζουμε μόνο με την πρόσφατη πολιτική ιστορία των πραγμάτων. Εδώ πέρα βλέπετε δεξιά βρίσκεται η Λέσβος, επάνω ακριβώς βρίσκεται η Λίμνος, αριστερότερα βρίσκονται, δυτικότερα βρίσκονται τα νησιά των Σποράδων, αυτή εδώ πέρα είναι η Σκύρος και στη μέση του πουθενά βρίσκεται ένα νησί που λέγεται Άγιος Ευστράτιος. Πού, κατά τα λεγόμενα, τα γραφόμενα των αρχαίων συγγραφέων, θα μπορούσε να λέγεται Χρήση ή Χρυσή. Αυτό μας παραπέμπει πολύ μακριά. Μας παραπέμπει στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, όπου σύμφωνα με τα γεγονότα του κατακλυσμού, σπάζοντας ο Πηνιός το φράγμα ανάμεσα στον Όλυμπο και στην Όσα και βγάζοντας τα ύδατα της Θεσσαλίας λίμνης στο Αιγαίο, άρχισαν σιγά σιγά τα βαθύπεδα που ήταν η Αιγαίδα να γεμίζουν νερά. Οι κάτοικοι λοιπόν της χαμένης στα βάθη του Αιγαίου πόλεως Χρήσης άρχισαν να ανεβαίνουν πλέον στις πλαγιές για να σωθούν, που ήταν οι πλαγιές της Λίμνου, η κατάληξη δηλαδή, οι Σποράδες, αλλά κυρίως ο Άγιος Ευστράτιος, που είναι φανερά απομονωμένο μέσα στη μέση του πελάγους. Διατήρησαν, φαίνεται, οι αρχαίγονοι εκείνοι, οι προγονείς μας, τη μνήμη της παλιάς Χρήσης ή Χρυσής πόλεως, και ονόμασαν παλαιότερα το νησί αυτό Χρήση. Από τότε λοιπόν, σε αυτή την μικρή νησίδα του Αιγαίου υπήρχε το λίγον σπέρμα που λέγεται των αρχαίων προγόνων μας, των πελασγών Ελλήνων. Σε αυτόν τον χάρτη που έχουμε τώρα στην οθόνη μας μπορούμε να δούμε καλύτερα ακριβώς όλο αυτό το νησί, το οποίο είναι ακριβώς ένα τρίγωνο. Ένα τρίγωνο νησάκι είναι, με τη μεγάλη του μύτη προδεταγμένη προς τον νότο. Έναν οικισμό έχει όλο και όλο, τον ομώνυμο οικισμό του Αγίου Ευστρατίου. Και εκεί πέρα υπάρχει και ένα μνήμα ενός ιερέα που λένε είναι κάποιος Άγιος Ευστράτιος, ο οποίος εκδιωχθείς από την Βυθινία, έφτασε εκεί πέρα και έδωσε πέθανε, το νεότερο όνομα. Και έδωσε το νεότερο. Ναι. Εγώ όμως θέλω να σου πω κάτι που έχω γράψει στις μελέτες μου, και ειδικά υπάρχει στο βιβλίο μου της Αμοθράκης, αυτό θα το δείτε, γιατί αυτό ακριβώς το νησί ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός όλων των πλοίων που θέλανε από την Αθήνα, τη Δήλο και τον Νότο να φτάσουν προς την ιερή νήσο του Βορρά. Αναγκαστικά κανένα. Αυτό να το εξηγήσουμε γιατί. Η ναυσιπλοεία της εποχής εκείνης γινόταν με μέσα τα οποία έπρεπε να ταξιδεύουν την ημέρα για να μπορεί να γίνεται προσανατολισμός, να αποφεύγεται η πιθανότητα δυστυχήματος να μην ναυαγήσει το καράβι από ευνίδια καταιγίδα και πιο πολύ για τους ληστές και να μπορούν να ανανεώνουν τις τροφές σε νερό. Και έτσι έπρεπε κάθε τόσο να βρίσκουν λιμάνια να σταματάνε, να μην κάνουν πολύ μεγάλους πλώες. Λοιπόν, αναγκαστικά στάθμευαν στο νησάκι του Αγίου Ευστρατίου. Αναγκαστικά. Είναι πάνω στο δρόμο, όπως δείξαμε στο χάρτη. Έτσι λοιπόν, το νησί του Αϊστράτη είναι πάνω στη στράτα, στην κυριότερη στράτα προς την Θράκη, προς τη Σαμοθράκη. Λίμνο, προς Λίμνο, Θάσο, Σαμοθράκη. Προς το βόρειο Αιγαίο, προς το Θρακικό πέλαγο και αντίστοιχα όσοι Θράκες και Μακεδόνες και από τον Ελίσποντο θέλαν προς τα κάτω να κατέβουν, στην στράτα τους επάνω βρισκόταν αυτό το νησί. Θυμίζω ότι στα αργοναυτικά λέγεται ότι η Αργό, ξεκινώντας από την Ιωλκό, ακολούθησε την πορεία έξω από τον Παγασιτικό, έστρεψε προς βορρά, πρέπει να είχε αριστερά τον Άγιο Ευστράτιο, κατέληξε στη Λίμνο, όπου εκεί είναι η γνωστή η περιγραφή ότι στη Λίμνο δεν υπήρχαν άνδρες γιατί ταξιδεύανε προφανώς. Οι αργοναύτες ήρθαν σε επικοινωνία με τις γυναίκες του νησιού. Ο επικεφαλής Ιάσων συνευρέθηκε με τη βασίλισσα Υψηπύλη. Λέγεται ότι η απουσία αυτή των ανδρών του νησιού ή γιατί τους είχαν σκοτώσει, έτσι λέει ο μύθος, τις είχε καταδικάσει να έχουν μία κακοσμία. Από τη στιγμή όμως που έφτασαν οι αργοναύτες και συνετέλεσαν στην ανανέωση του ανδρικού πληθυσμού του νησιού, αυτή η κατάρα, ας το πούμε, έπαψε να υπάρχει. Το νησί άρχισε πάλι να έχει τον πληθυσμό που έπρεπε να έχει και οι αργοναύτες συνέχισαν τον πλώα τους για την Κολχίδα. Όμως, είναι βέβαιο ότι σε κάθε νησί που συναντούσαν, σταματούσαν για τον ανεφοδιασμό. Και φυσικά έβρισκαν φιλικούς πληθυσμούς που ήταν ακριβώς οι απόγονοι των Αιγαίων που είχαν διασωθεί
από την καταβύθιση της Αιγαίδας και ο καθένας, το κάθε κομμάτι αυτό ήταν και σε κάθε νησί. Η συγγένεια δηλαδή των πληθυσμών των νησιών. Και εδώ πρέπει να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπα. Ίσως τα χρόνια που πριν έρθουν τα νερά και γεμίσουν την Αιγαίδα, που όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, να υπήρχε δρόμος, χερσαίος δρόμος από τη Λέσβο προς τη Λίμνο και προς τη Σαμοθράκη, ο οποίος να πέρναγε, δηλαδή υψηλότερες κορυφές, ο οποίος να μπορούσε να πας σε αυτά τα νησιά με τα πόδια, προφανώς, γιατί συνδέονται όλες αυτές τις στιγμές. Γιώργο μου, από τη στιγμή που υπήρχαν πολιτείες και από ό,τι ξέρουμε, δορυφορικά έχουν εντοπιστεί και έξω από τη Θήρα και έξω από τη Μήλο, υπάρχουν καταβυθισμένα μεγαλυθικά μνημεία που υποδηλώνουν κατασκευή. Αν ο λαός αυτός είχε τη δυνατότητα να κάνει κατασκευή πόλεων, αντίστοιχα μπορούσε να κάνει και κατασκευή δρόμων. Τώρα αυτό μπορούμε να το βρούμε μόνο αν ξαναδιάσει το Αιγαίο. Βέβαια, ή εάν οι δορυφορικές τεχνολογικές δυνατότητες. Κοιτάει ο κόσμος το χάρτη μας εδώ πέρα. Βλέπουμε δεξιά και πάνω, δηλαδή βόρειο-ανατολικά της Λίμνου, να υπάρχει το νησί που το Google Earth λέει Γκιοκτσέαντα, είναι Ύμβρος. Έτσι το έχει με το τουρκικό του σημερινό όνομα. Και πιο κάτω είναι η Τένεδος. Θυμούνται οι φίλοι από την μυθολογία μας ότι μεταξύ αυτών των δύο νησιών βρίσκονταν τα υποβρύχια παλάτια και του Ποσειδώνος και της Θέτιδος. Βεβαίως, αναφέρονται. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει μια μνήμη ότι υποβρύχια εκεί κάπου υπάρχουν κάποιοι οικισμοί, κάποια κτίσματα. Να το εξηγήσουμε. Επομένως, δεν χτιστήκανε όταν ήδη ήταν θάλασσα. Όχι, βέβαια. Προφανώς λοιπόν υπήρχαν, ήρθαν τα νερά, τα σκέπασαν, ναι. Και στη μνήμη των λαών αυτών απέμεινε η ύπαρξη των παλατιών. Ότι πλέον είναι υποβρύχια. Και για να συνεχίσουν να ζουν στο βυθό της θάλασσας, μόνο ως θεοί θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Ναι. Θα έπρεπε να έχουν θεϊκές ιδιότητες. Επίσης υπάρχουν και αγγεία που δείχνουν ανθρώπους που κατεβαίνουν στα βάθη της θάλασσας. Προφανώς και οι δίτες εκεί πέρα που κατέβαιναν για σφουγγάρια, γιατί είναι σφουγγαρότοποι αυτοί όλοι. Ναι. Που θα έβλεπαν κάποια κτίσματα εκεί πέρα κάτω και θα μετέφεραν πάνω τον μύθο να τον κάνουν. Να προσθέσω το εξής και να προχωρήσουμε. Στον Άγιο Ευστάτιο έχουμε βρήματα. Έχουμε. Έχουμε. Αναφέρσου σε παρακαλώ σε αυτά και θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Στο νησί του Αγίου Ευστρατείου, το οποίο είναι αυτό πάλι άλλη μια φορά, το βλέπετε εδώ αυτό το τριγωνάκι, υπάρχει μια ολόκληρη αρχαία ελληνική πόλη. Βέβαια στο νησί δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, υπάρχει ένας οικισμός όπως είπα, χρειάζεται μεγάλη πεζοπορία για να φτάσει εκεί, είναι γύρω στα 40 λεπτά. Εσύ το έχεις κάνει αυτό. Ναι, ναι. Είναι σε ένα ύψωμα. Είναι δύο κορυφές λόφων που βρίσκεται δεξιά, βρίσκεται ο ελληνικός οικισμός. Μάλιστα, τα ονόματα είναι μαρτυρούν, λέγονται ελληνικά. Το τόπος λέγεται, εκεί πάμε εκεί στα ελληνικά, δηλαδή που σημαίνει ότι κάποτε εδώ. Οι μεταγενέστεροι παραπέμπανε στους παλαιότερους. Ναι. Εκεί λοιπόν στα ελληνικά υπάρχουν ευρήματα από όλες τις εποχές, από τη Μυκηναϊκή μέχρι την ύστερη ρωμαϊκή εποχή ευρήματα. Μετά ο οικισμός μεταφέρθηκε όταν ασφάλισαν τα πράγματα από φόβο πειρατών κλπ. Κατεβήκανε εκεί που είναι σήμερα το λιμάνι. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει ένας ολόκληρος οικισμός, ο οποίος θα πρέπει να αναδειχθεί. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο Μπάμπης ο Μακρύς, ο κοινοτάρχης της, δήμαρχος πλέον του Αγίου Ευστρατείου, κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά και προσπαθεί μέλημά του αυτή τη στιγμή του ανθρώπου είναι να κάνει το νησί πράσινο, δηλαδή να λειτουργεί όλο το νησί μόνο με πράσινη ενέργεια, αιωλική ενέργεια. Όπως αντίστοιχα υπάρχουν κάτι τέτοια νησιά, πολύ μεγαλύτερα, στην Δανία που λειτουργούν μόνο με αιωλική ενέργεια ή ενέργεια από τη θάλασσα. Και ο στόχος του είναι αυτός. Είναι σημαντικός και σπουδαίος ο οικολογικός στόχος, αλλά θέλω να πω, φαντάζομαι ότι παράλληλα μπορεί να δουλευτεί και ο αρχαιολογικός στόχος του νησιού. Το τετράπτυχο, Γιώργο μου, πιστεύω ότι είναι, και αν παραλείπω κάτι με συμπληρώνεις, είναι καταρχήν συγκοινωνία, δηλαδή ακτοπλοϊκή επικοινωνία των πληθυσμού και των μελλοντικών τουριστών που θα μπορούσαν να θέλουν να πάνε επισκεπτών, η ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων, το πράσινο το που είπες και προφανώς ξενοδοχειακές υποδομές. Αν αυτά υπάρχουν, κάθε νησί αυτό τελώς μπορεί να επιβιώσει. Βέβαια θα σου πω πάλι με τα λύπης μου ότι η πρώτη κουβέντα που άκουσα στην σχολή που σπούδασα την πρώτη μέρα που μπήκε ο Γερμανός καθηγητής μέσα ήταν το εξής στην κοινωνιολογία. Τόπος στερούμενος συγκοινωνίας αδύνατον να αναπτυχθεί. Αυτό μου είχε καρφωθεί. Γι' αυτό το είπα πρώτα. Ναι, ναι, το κατάλαβα λοιπόν, οπότε και τα όλα. Επομένως, αυτό το συγκεκριμένο νησί, και ξεκινώντας από αυτό είπαμε, είναι ένα νησί το οποίο έχει μεγάλες δυνατότητες να αναδείξει τον πλούτο που κρύβει στα σπλάχνα του, να αναδειχθεί, να φανεί η ελληνική χιλιάδων ετών καταγωγή του, καταγωγή του, κατοίκησή του, μέσα στον ελληνικό κορμό εντεταγμένο, και να μην υπάρχει περίπτωση να διεκδικείται.
Και να πούμε λοιπόν περίπτωση. Για αυτόν που θέλει να πάει από τη Λίμνο, αν πάει πολύ εύκολα σήμερα στη Λίμνο με αεροπλάνο πια, είναι 2 ώρες με ένα σκαφάκι εκδρομικό που κάνουν ημερήσιες εκδρομές, γιατί το νησί δεν έχει τεράστια αποδομή να μπορεί να φιλοξενήσει τόσο κόσμο. Ναι. Αλλά είναι μια πολύ όμορφη εκδρομή. Είναι για ψαγμένους ανθρώπους προς το παρόν. Ναι, έτσι. Και έχει πεζοπορίες αρκετές για αυτούς που αρέσκονται στις πεζοπορίες. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα άλλο νησί, θα πάμε λίγο παραπέρα, να πάμε εδώ. Είναι το νησί που λέγεται Αντικήθυρα. Άλλος ένας βράχος ρηγμένος στο πέλαγος. Είναι αυτός. Α, τα έχεις πάρει κατά αμφιδητική σειρά. Έτσι, για να... Εντάξει, όχι γεωγραφική. Όχι. Ωραία. Είναι αυτός, να αλλάζουμε, να μην λένε ότι γέρνουμε μονόπατα. Κανένα. Λοιπόν, είναι αυτό το νησάκι που βρίσκεται νότια από τα Κήθυρα. Τα Κήθυρα είναι αυτό το μεγάλο νησί κάτω ακριβώς από την Πελοπόννησο, απέναντι από τη Λακωνία. Και μετά τα Κήθυρα προς την Κρήτη, βλέπετε εδώ αυτή τη διαδρομή, εδώ πέρα ακριβώς βρίσκεται άλλος ένας βράχος ρηγμένος στο πέλαγος. Γιώργο, είναι παρατηρώντας το χάρτη, βλέπω αυτό το οποίο το βλέπουμε όλοι, ότι αριστερά είναι τα μεγάλα βάθη της Μεσογείου. Αυτά εδώ, τα βλέπεις που είναι πιο σκούρα μπλε. Μπράβο, που σημαίνει ότι πριν καταβυθιστεί η Αιγαίδα και εφόσον αυτή ήταν ξηρά, τα βάθη αυτά ήταν θάλασσα. Αλλά η σειρά από Χανιά προς Βοράν, Γραμβούσα, Αντικήθυρα, Κήθυρα, Μαλλιάς, κάδο Μαλλιάς, πρέπει να ήταν ξηρά. Αυτή τη διαδρομή σας λέει. Είναι γέφυρα δηλαδή ξηράς αυτή. Ναι. Και αυτό το αποδεικνύουν τα ευρήματα, γιατί προφανώς όταν τα νερά πήκανε στην Αιγαίδα και την κατέκλυσαν, ό,τι παρατηρήσαμε στον Άγιο Ευστράτιο με τη Χρυσή, πρέπει να συνέβη και εδώ. Ναι. Επομένως, η κατοίκηση πυκνή νησιών τόσο απομονωμένων πλέον, αφού υπάρχουν τα νερά, και με τόσα ευρήματα, αποδεικνύουν τη σπουδή του πληθυσμού να φύγει, να διασωθεί και να εγκατασταθεί. Και αυτό, εφόσον συνέβη το 9.500 π.Χ., γιατί τότε περίπου έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα, αποδεικνύει την συνέχεια των ελληνικών πληθυσμών στη διάρκεια των αιώνων. Χωρίς διακοπή, χωρίς παρενέργειες Ινδοευρωπαίων που τάχα μου κατέβηκαν, ναι, καλά, και κατέκλυσαν, ναι, τον λαδικό αυτά χώρο. Αυτά πλέον είναι παραμύθια, είναι για, παραμύθια για βεβαίως, μικρά παιδιά. Έτσι. Αλλά πρέπει να τα τονίζουμε, γιατί αυτή η συνέχεια της ελληνικής γραμμής από τους πληθυσμούς τους πελασγικούς του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα μέχρι τα κλασικά χρόνια αποδεικνύει ότι οι Έλληνες είμαστε ένας ενιαίος λαός με αυτή την καταγωγή και αυτή τη συνέχεια. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε το εξής σημαντικό, γιατί η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα σεισμογενής, ότι το δυτικό κομμάτι της Κρήτης, αυτό που είναι προς τα Αντικήθυρα, έχει ανυψωθεί από την θάλασσα κατά 6 μέτρα. Το έχω δει με τα μάτια μου. Ναι, έχεις δει τη γραμμή. Στην Φαλάσσαρνα, Φαλάσσαρνα, τη φοβερή παραλία που είναι στα δυτικά της Κρήτης, είναι σαφές ότι στα βράχια ψηλά έφτανε το νερό. Ναι, που σημαίνει ότι έχει σηκωθεί η ξηρά. Έχει σηκωθεί. Αντίστοιχα, από την άλλη πλευρά της Κρήτης, στον Λασίθι. Έχει γύρει η Κρήτη. Ναι, εκεί μου είπε χαρακτηριστικά ένας φίλος κρητικός ότι είχα, λέει, κτήματα στο λόφο και τώρα είναι παραθαλάσσια. Έχει, ναι, γύρει. Έχει γύρει η Κρήτη. Ναι, αυτό γεωλογικά αλήθεια. Δεν είμαι ο ειδικός για να το ερμηνεύσω και τι, ναι, ναι, σημαίνει είναι, ή τι μέλη να συμβεί. Είναι, αλλά πάντως συμβαίνει. Οι γνωστές συγκρούσεις που γίνονται από κάτω της Αφρικανικής πλάκας με της Ευρωπαϊκής. Ναι. Σε αυτές τις συγκρούσεις οφείλονται και τα μεγάλα φαράγγια της Κρήτης, γιατί γίνονται πολύ μεγάλες γεωλογικές διαδικασίες εκεί πέρα. Έτσι. Ανυψώνονται όγκοι, κατεβαίνουν κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτοί οι όγκοι έκαναν, αυτές οι δυνάμεις, οι σεισμοί, έκαναν τους ανθρώπους να τρομοκρατηθούν πολλές φορές και να πάρουν τα πλοία τους και να φύγουν. Ειδικά από τη Φαλάσσαρνα που ανέφερες, το οποίο είναι το κοντινότερο, το πλησιέστερο λιμάνι, αρχαίο λιμάνι της Κρήτης, ναι, ναι, προς τα Αντικήθυρα. Φαντάσου ότι όταν πήγε η αρχαιολόγος που έσκαβε στα Φαλάσσαρνα, πήγε να δει την αρχαιολογική ανασκαφή στα Αντικήθυρα, που είναι τεράστια δηλαδή ανασκαφή στα Αντικήθυρα. Θέλεις 3 ώρες να την περιηγηθείς, τόσο μεγάλος είναι ο αρχαιολογικός τόπος. Όταν είδε πόσα νομίσματα αρχαία βρέθηκαν της αρχαίας Φαλάσσαρνα στα Αντικήθυρα, γύρισε και είπε στον αρχαιολόγο, ήμουν μπροστά, βρε μπας και ήταν εδώ τα αρχαία Φαλάσσαρνα. Τόσο πολλά, τόσα δεν βρέθηκαν στην Φαλάσσαρνα. Πρέπει να πούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτή εδώ είναι θα σου πω κάτι άλλο, γιατί το έχω σημειώσει σε ένα άλλο βιβλίο που ετοιμάζω, την Αλεπούμε την Κομμένη Ουρά, ξέρεις εσύ, ότι εκεί υπάρχει και η μικρή Δραγονάρα, που βρίσκεται ανατολικά των Κυθύρων, και εκεί βρέθηκαν πλήθος νομισμάτων τα οποία ήταν από πού λες. Από τις Βελεαρίδες νήσους στην Ισπανία. Α, πούμε τώρα γι' αυτό. Από την πόλη Ευουσία, απικία ελληνική. Από την Καρχιδόνα,
από τη Φαναγόρια και το Παντικάπριο της Μαύρης Θάλασσας. Του Πόντου. Σε αυτό το νησάκι. Του Πόντου. Ναι. Αυτά που σας λέει ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης, μη σας φαίνονται περίεργα και παράξενα. Αυτή η νησίδα, εκεί ακριβώς που βρίσκεται, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι το πιο απομονωμένο νησί της Ελλάδος, Γρηγόρη, ίσως να μην ναι. το έχει συνειδητοποιήσει, αλλά ένθεν κακήθεν αυτού του νησιού και προς βορράν και προς νότον, η πλησιέστερη ακτή απέχει 2 ώρες. Δεν υπάρχει άλλο νησί που και τα 2 μέρη του, και το προς βορράν και το προς νότον σημείο του, το πλησιέστερο να είναι 2 ώρες. Όλα τα άλλα μπορεί να έχει κάποια ακτή στις 2 ώρες, αλλά κάποια άλλα θα είναι κοντινότερα. Είναι πολύ απομονωμένο αυτό το νησί. Το έχει ένα φυσικό. Έχεις πάει και εκεί. Ναι, φυσικά έχω μείνει. Απίστευτο. Φυσικά έχω γράψει και για τα αντικείμενα. Είναι σπουδαίο νησί. Αλλά... Μπράβο, Γιώργο. Έχει ένα... Σε ζηλεύω, βέβαια. Έχει έτσι. Ένα λιμάνι με πολύ στενή μπούκα που το πλοίο με 5-6 μποφόρ δεν μπαίνει μέσα ή προφασίζεται ότι δεν μπαίνει μέσα. Έτσι, το χαιρετάνε, το βλέπουν να χαιρετάει και φεύγει το πλοίο από τα Κύθυρα, από την Ιάπολη και πάει προ Κίσαμο, προ Καστέλη και το χαιρετάνε το πλοίο απλώ αυτοί οι ακρίτε εκεί πέρα. Εκεί όμω υπάρχει στην περιοχή ποταμό ένα αρχαίο κάστρο. Μια αρχαία ακρόπολη με σημαντικότατα ευρήματα και μια πάρα πολύ ωραία ανασκαφή και υπάρχει το καλύτερα διατηρημένο αρχαίο νεόριο στον κόσμο. Πες τώρα πού είναι αυτό, γιατί ίσως κάποιοι τηλεθεατές άνοιξαν τώρα το νησί αυτό. Στα Αντικύθυρα. Είναι το νησί που βλέπετε στο χάρτη εδώ πέρα, είναι ακριβώς κάτω από τα Κύθυρα, νότια από τα Κύθυρα και βόρεια από την Εκεί Κρήτη. Εκεί είναι και η Δραγονάρα δηλαδή. Εκεί λοιπόν, αυτό το νησί όπως το βλέπουμε εδώ πέρα είναι η έξοδος όλων. Όλου του Ανατολικού Αιγαίου, η έξοδος προς την Ευρώπη. Δηλαδή, για να ήθελε να περάσει η Ιταλία και η Ισπανία παραπέρα, αναγκαστικά παίρνει. Ανεβαίνει η Ιόνιο και πάει λέγοντας. Από αυτό το διάβλο παίρνει. Οπότε, αναγκαστικά σε αυτό το νησί, το οποίο στα αρχαία χρόνια λεγόταν Αιγιλία. Έτσι, το έχω σημειώσει. Ήταν η Αιγιλία σε αυτό το νησί. Εκεί πέρα έκανε στάση. Και εκεί, κάποια φορά, στις πολλές φορές πλοίων που σταμάτησαν εκεί από την Ρόδο. Τον 1ο αιώνα π.Χ. να βάγει σε ένα πλοίο το οποίο έφερε μέσα στα μπάρια του ό,τι πολυτιμότερο έχει να μας δείξει η αρχαία ελληνική μηχανική και επιστήμη. Μια άμορφη μάζα σιδηρικών βγήκε το 1900 από κάτι ψαράδες. 1908. Αφέθηκε πεταμένη στη μοίρα της για 30 χρόνια, δεν την άγγιξε κανείς γιατί νόμιζαν ότι είναι μια άμορφη μάζα σιδηρικών. Κάποιος κάποια στιγμή είπε ας δούμε αυτό το σίδερο που σκουριάζει εδώ και 2.000 χρόνια τι είναι και σιγά σιγά αποδείχθηκε ότι είναι ο περίφημος μηχανισμός των Αντικυθύρων. Αποδείχθη ότι είναι ο σημαντικότερος μηχανισμός που υπάρχει στον αρχαίο κόσμο. Είναι το πρώτο κομπιούτερ, να τα πούμε έτσι, ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστήρας. Ένας υπολογιστής ο οποίος υπολόγιζε. Τα έχεις σημειωμένα. Έχω δουλέψει και εγώ σε αυτό, αλλά το ξέρεις. Ηλιακές εκλήψεις, ταξίδια, αστροναυτιλία. Ήταν ένας εξάντας ο οποίος δούλευε με πάρα πολλά γρανάζια και εκεί βρίσκουμε για πρώτη φορά σημειωμένη, παλαιότερα δεν υπάρχει από τον 1ο αιώνα π.Χ., την λέξη Ισπανία. Ισπανία. Που όριζε λοιπόν ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, μια κατεύθυνση για να πάμε στην Ισπανία. Στην χώρα του Πανός. Στην χώρα ή στον Πάνα, ή στην χώρα του Πανός. Γι' αυτό σας είπε ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης προηγουμένως ότι βρέθηκαν νομίσματα απικιών της Ιβηρίας. Γιατί Ιβηρία λέγονταν πριν. Γιατί Ιβηρία, Καρχιδόνα και λοιπά. Εκεί πέρα πήγαινε, από εκεί πέρναγαν. Εξαντλήσαμε όμως το χρόνο, Γρηγόρη, με 2 νησάκια. Παρόλο που έχουμε πάρα πολλά να πούμε για πολλά νησιά. Νομίζω ότι θα βρούμε τρόπο να τα υπολογίσουμε όλα, αλλά έπρεπε να το πούμε. Τα Αντικύθυρα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και για τον έφηβο των Αντικυθύρων, ένα άγαλμα τα καταπληκτικότερα που υπήρξαν από την αρχαία εποχή κληρονομιά μας. Και βέβαια και αυτό το νησί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί βραχονησίδα. Όχι, φυσικά. Και δεν μπορεί να διεκδικηθεί. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι του Χερσαίου και του νησιού. Με μόνιμους κατοίκους εκεί χώρα πέρα. Της Ελλάδος. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει το πρώτο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής που είχε σαν στόχο σήμερα να σας ταξιδέψει στις θάλασσες της Ελλάδος για με τις αυτές μικρές νησίδες, τις μικρές κοιτίδες ζωής. Θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος μετά τις διαφημίσεις. Συνελληνίδες, συνέλληνες, είναι η συνέχεια της εκπομπής «Συν Αθηνά» και σήμερα ομιλώ ο Γρηγόρης Κωσιβάκης με το φίλο μου Γιώργο Λεκάκη. Σας μεταφέρουμε στις ελληνικές θάλασσες
για να σας γνωρίσουμε μερικές από τις μικρές νησίδες που κακώς ονομάζονται είτε βραχονησίδες, είτε κατά τις επιθυμίες των εντός εισαγωγικών φίλων μας Τούρκων, γκρίζες ζώνες, μέσα στα πλαίσια των διεκδικήσεών τους, των ανίερων και ανιστορικών, για τα νησιά του Αιγαίου, ακόμη όμως και της Γάβδου. Ακόμη και για εκεί ακούσαμε ότι πρόκειται για μια γκρίζα ζώνη. Μήπως είναι η ώρα να πούμε, Γιώργο, για τη Γάβδο? Θέλεις να πάμε για τη Γάβδο, να πάμε, ναι, για τη Γάβδο, αν και εγώ σου είχα... Α, τα έχεις αλφαβητικά. Ναι. Εντάξει, πήγαινε σε αυτό που είναι πριν. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό που είναι πριν και αυτό που θέλω να δείξω είναι αυτός εδώ ο χάρτης που έχουμε τώρα εδώ. Είναι ακριβώς ο χάρτης που έχει τις Κυκλάδες στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα στα ανατολικά. Τα βλέπει ο κόσμος. Ακριβώς όμως μεταξύ των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων υπάρχει ένα νησί το οποίο συνδέει αυτούς τις δύο συστάδες, αυτές τις δύο ομάδες νησιών. Νησιωτικές ενότητες. Ναι. Είναι ένα νησί που κάποτε οι γεωγράφοι το απέδιδαν στις Κυκλάδες και ένα νησί που κάποτε οι γεωγράφοι το απέδιδαν στο Δωδεκάνησα. Μάλιστα λένε ότι το Κυκλαδονήσι των Δωδεκανήσων και το Δωδεκανήσι των Κυκλάδων. Κατάλαβα. Λες για την Αστυπάλαια. Ακριβώς. Λέω λοιπόν για την Αστυπάλαια. Ένα πανέμορφο νησί, το οποίο όπως θα το δείτε εδώ τώρα μοιάζει με μια πεταλούδα. Είναι αυτό το νησάκι που βλέπετε εδώ πέρα με την πεταλούδα, με τις δύο, πολύ χαρακτηριστικό το σχήμα του, όποιος το δει μια φορά δεν το ξεχνάει, μια πεταλούδα με τα δύο φτερά και γύρω γύρω έχει ένα σωρό άλλα νησιά, το Γκουτσομίτι, τους Κουνούπους, είναι και αυτό ένα σύμπλεγμα τεσσάρων νησιών, την Ποντικούσα από την άλλη μεριά, την Οθιδούσα, σημαντικά νησιά και αυτά, με ευρήματα όλα αυτά. Και με αρχαία ονόματα. Και τα προσπερνάω για να σταθούμε λίγο στην Αστυπάλεια. Η Αστυπάλεια λοιπόν στα αρχαία χρόνια είχε το επίθετο «Η Τράπεζα των Θεών». Εκεί πήγαιναν τα καλοκαίρια οι θεοί και κάνανε τσιμπούσια. Καθόντουσαν στις παραλίες τους. Έχει πεδιάδες. Έχει παράξενο για Κυκλαδονήσι. Κυλάδες μάλλον. Πεδιάδες ολόκληρες έχει. Πεδιάδες ολόκληρες έχει. Έχει νερό. Καταρχήν έχει λίμνη τεχνητή η Αστυπάλεια μέσα, η οποία μπορεί να υδρεύεται. Έχει νερό. Και έχει πάρα πολύ σημαντικά αρχαία ευρήματα. Εκεί πήγαιναν λοιπόν, αυτό το νησί διάλεγαν οι θεοί για να είναι κοντά και στη Δήλο, να είναι κοντά και στην Κο, αν τους συμβεί και τίποτα να πάνε να θεραπευτούν. Έτσι. Και μπορεί εκεί πέρα να πήγαιναν και για έναν άλλον σημαντικό λόγο. Η Αστυπάλεια, το λέει και το όνομά της, επαναλαμβάνω 10.000 φορές. Προσοχή στα ονόματα. Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, έλεγε ο επίκτητος. Σημαίνει το παλαιόν Άστι. Η παλιά μας χώρα, η παλιά μας περιοχή. Που σημαίνει τι? Ότι ήξεραν ότι αυτό είναι το αρχαιότατο Άστι από όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν την περιοχή του Αιγαίου. Γι' αυτό και την είπαν Αστυπάλεια. Κάποιοι τη λένε και Αστροπαλιά. Θυμάσαι, ξέρεις, έτσι, ναι, γιατί... Υπάρχει τραγούδι νησιώτικο που λέει για το κάστρο της Αστροπαλιάς. Το κάστρο της Αστροπαλιάς. Ας μην συζητήσουμε το κάστρο, γιατί είναι μια πονεμένη ιστορία για το κάστρο της Αστυπάλειας. Αυτό λοιπόν το νησάκι έχει δώσει ένα νεκροταφείο, είχε ένα μεευτήριο αρχαίο που πήγαιναν, αρχαίο φυσικά, πήγαιναν οι γυναίκες να γεννήσουν εκεί πέρα και επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη θνησιμότητα τότε στις γέννες, υπήρχαν οι εγχυτρισμοί, δηλαδή υπήρχαν βρέφη τα οποία είτε ήταν αγέννητα είτε μόλις γεννιόντουσαν και πέθαιναν, αυτά τα θάβανε με έναν ιδιαίτερο τρόπο μέσα σε κάτι ιδιαίτερα αγγεία και τα έθαβαν, δηλαδή δεν τα πετούσαν ή δεν κάνανε κάτι και έχουν άλλο. Βρεθεί. Και έχουν βρεθεί. Είναι ένα απίστευτο νεκροταφείο γεμάτο εγχυτρισμούς. Που έχουν χρονολογηθεί, νεολιθικά χρόνια. Ναι, η ακατοίκηση είναι νεολιθική, στα νεολιθικά χρόνια. Τα ευρήματα είναι αρχαϊκά ίσως, ή ιστερομικημαϊκά. Από τον 4ο αιώνα, 5ο αιώνα π.Χ. και φτάνουν μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. Ναι. Που σημαίνει ένα σημαντικότατο ασκληπιείο εκεί πέρα, το οποίο υπάρχει ακόμα εν χρήση, ήταν ακόμα και στα ρωμαϊκά χρόνια με λουτρά κλπ. Ξέρεις γιατί το είπα αυτό? Εδώ πρέπει να κάνω μια παρένθεση και συγγνώμη που διακόπτω τη ροή σου. Αν διαβάσουν οι συνέλληνες και οι συνελληνίδες οποιοδήποτε ταξιδιωτικό οδηγό για το Αιγαίο και το Ιόνιο, θα βρουν την αναφορά της κατοίκησης στα νησιά αυτά πρώτα τη λέξη «από τους Φοίνικες». Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι ψευδέστατο. Ναι, ναι, ναι. Είναι δηλαδή εγκληματικό, ελληνικοί οργανισμοί που εκδίδουν ταξιδιωτικούς οδηγούς να αναφέρουν ως πρώτους διακινούμενους ή κατοικήσαντες στο Αιγαίο κυρίως, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος, τους Φοίνικες.
ένα λαό ο οποίος εμφανίζεται περίπου στο 1200 π.Χ., ενώ εδώ έχουμε ίχνη κατοίκησης, δραστηριότητος, μνήμης, αναφορά σε ονόματα και ευρήματα. Από το 5000, από το 6000. Το 5000, από το 6000, σε εποχές δηλαδή που υπήρχαν οι πρωτοέλληνες, όχι οι προέλληνες, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Τα καθηγητικά κατεστημένα θέλουν να μας βγάλουν ότι υπήρχε κάποιος λαός πριν τους Έλληνες, ενώ το σωστό είναι οι πρώτοι Έλληνες, ασχέτως της εξελίξεως. Προσέξτε το αυτό, αγαπητοί μου, γιατί δεν υπάρχει για κανέναν άλλο λαό αυτός ο νεολογισμός. Δεν υπάρχουν προ-Αιγύπτιοι, δεν υπάρχουν προ-Εβραίοι, προ-Λίβοι, προ-Γερμανοί. Μόνο για μας εφευρέθηκε αυτός ο ρόλος, για να σπάσει η συνέχεια και να είναι άλλοι οι προ-Έλληνες και άλλοι οι Έλληνες. Και μετά είναι ο Έλληνες. Ναι, και μετά είναι ο Έλληνες. Και μετά έχουμε και άλλο. Άρα δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι απόγονοι και κληρονόμοι της πολιτισμικής κληρονομιάς των προγόνων μας, αλλά κάποιοι άλλοι. Προσέξτε το αυτό. Συνέχισε, Γιώργο. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτοί οι είπες για τους Φοίνικες, για να μην το ξεχάσουμε, ναι, μου έδωσες μια ωραία πάσα, έχουν δώσει και τα ονόματα των νησιών αυτών προέρχονται από τα φοινικικά. Μια γλώσσα που ήταν συλλαβές, άναρθρες και μόνο για εμπόριο και μόνο για χρήση οικονομική και εμπορική. Θα σου πω το εξής απίστευτο, δηλαδή, για να τρελαθείς, ότι τη Φολέγανδρο, ένα πανέμορφο νησί, λένε τα βιβλία αυτά τα οποία κυκλοφορούν, είναι γνωστά, τα υπογράφουν μεγάλοι καθηγητάδες κλπ. Ότι είναι φοινικική λέξη, προέρχεται από το φελέκ και άντρ, που σημαίνει, λέει, σκληρός τόπος, σκληροτράχη. Μα όλα είναι έτσι. Καλά, άστο αυτό, άστο αυτό. Αλλά μα δεν λεγόταν Φολέγανδρο, λεγόταν Πολύκανδρος, γιατί ήτανε, είχε πολλούς άνδρες εκεί πέρα. Ήταν πολύ άνδρος το νησί, ήταν γεμάτο, ήταν πάρα πολύ ωραίο νησί και γεμάτο πληθυσμό και λεγόταν πολύ άνδρος το νησί. Τώρα, αν ήρθανε κάποια στιγμή οι Φοίνικες και κατοίκησαν ή κάνανε ένα εμπορικό ναύσταθμο για να έχουν και αυτοί τις εμπορικές συναλλαγές, είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν έφταναν στα βάθη, σταματούσαν σε ένα ναύσταθμο και άφηναν τα προϊόντα τους και φεύγανε. Έτσι. Ή αρπάζαν και κανέναν. Καλά, ναι. Ναι. Ο Εύμεος, ο υπηρέτης του Λαέρτη και του Οδυσσέα, ήταν πριγκιπόπουλο από τα Κυκλαδονίσια, το οποίο αρπάχθηκε από Φοίνικες πειρατές και αγοράστηκε στην Ιθάκη από τον Λαέρτη. Αυτή τη δουλειά κάνανε οι Φοίνικες. Μπορεί σωμάτων ήταν, λευκή σαρκός. Αλλά επειδή ανέφερε στη Φολέγανδρο, στα ρησά του βράχου που είναι κάτω από την πόλη της Φολέγανδρου υπάρχει σπήλαιο. Ναι, ναι. Στο οποίο εκεί, για κάποιους λόγους, τώρα υπήρχε παράδοση. Η Χρυσοσπηλιά. Όπου υπάρχουν καταγραφές ελληνικών και μόνο ονομάτων, τα οποία πάνε εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια και πριν. Και κάποια από αυτά δεν τα συναντούμε και σε κανένα άλλο σημείο, δηλαδή είναι μοναδικά ονόματα. Καταπληκτικό. Κλείνουμε και το θέμα της Αστυπάλειας, αφού είπαμε πόσο σημαντική είναι και γεωγραφικά και για το θέμα των Θεών, και πάμε στο Ιόνιο, γιατί αφήσαμε λίγο παραπονεμένο το Ιόνιο, και πάμε, κυρίες και κύριοι φίλοι μου, σεβαστοί τηλεθεατές, ένα νησί που εγώ υπεραγαπώ. Βόρεια όμως της Κέρκυρας, γιατί όλοι όταν λένε Ιόνιο ξεκινάνε από την Κέρκυρα και τη σταματάνε στη Ζάκυνθο. Βόρεια της Κέρκυρας υπάρχει αυτή η συστάδα των τριών νησιών εδώ πέρα πάνω, τα δικημένα νησιά και από τον Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης είχε ένα νόμος του κράτους και έλεγε κάθε νησί και δήμος. Δεν ήξερε ο Καλλικράτης τα διαπόντια νησιά. Τα διαπόντια νησιά είναι αυτά τα τρία νησάκια τα οποία μας δίνουν μια εκπληκτική δυνατότητα. Ορίων, θαλασσίων ορίων, βάσει της ΑΟΣ που πρέπει να κάνουμε και λοιπά, τη συνθήκη Ιαμαϊκής της θάλασσας και λοιπά. Είναι γίνονται δηλαδή κοντολογείς οι έρευνες για πετρέλαιο. Ακριβώς. Στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο και στα βόρεια σύνορά μας. Στην Αδριατική. Μας βάζουν μέσα στην Αδριατική αυτά τα νησιά. Έτσι. Και που φυσικά μιλάω για την Ερίκουσα. Τα τρία αυτά νησιάκια είναι, τα κατοικημένα είναι η Ερίκουσα, το Μαθράκι και η Οθρονή, γιατί είναι ο θρόνος του Αλκίνο εκεί πέρα. Και υπάρχει και ένα ακατοίκητο, το Διάπλο, το νησάκι, και υπάρχει και ένα νησί που χαρίσαμε στην Αλβανία, γιατί ήταν το νησί Σάσον. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, θα την πούμε μια άλλη φορά. Είναι μια πονεμένη ιστορία, ένα νησί που χαρίσαμε στους Αλβανούς. Η Σάσον, ένα αεροπλανοφόρο στον κόλπο του Αυλώνος, ανήκει στα διαπόντια νησιά. Τώρα, πώς και γιατί το δώσαμε εντός εισαγωγικών, το αφήσαμε το νησί στην Αλβανία, αφήστε το αυτό. Είναι αλήθεια, Γιώργο, ότι είναι μισθωμένο πλέον στην Τουρκία ως ναύσταθμος. Κατά καιρούς μισθώθηκε και στη Ρωσία είχε μισθωθεί και στην Ιταλία είχε μισθωθεί. Είναι, νοικιάζεται το νησί σε διαφόρους. Είναι για το πόσο οι Αλβανοί το θεωρούν έδαφος τους
πραγματικό ή το εμπορεύονται. Το εμπορεύονται. Ναι. Βγάζουν λεφτά οι άνθρωποι από αυτό το πράγμα. Γιατί εμείς θα μπορούσαμε να βγάζουμε λεφτά από αυτό. Εμείς θα έπρεπε πρώτα-πρώτα να το αξιοποιήσουμε στα πολιτιστημικά του ευρήματα. Εμείς το δώσαμε. Το δώσαμε. Τώρα να δούμε τι κάνουμε με αυτά που κρατήσαμε. Με μια συμφωνία που εμείς στηρίσαμε και η άλλη πλευρά δεν τήρησε. Όπως και αντίστοιχα με τη συνθήκη της Λοζάνης, υπογράψαμε μια συμφωνία με τους Τούρκους, εμείς στηρίσαμε όσα έπρεπε, οι άλλοι δεν τα τήρησαν. Δηλαδή, μια ζωή εμείς είμαστε με το σταυρό στα χέρια. Και οι αφελείς ηγεσίες μας ελπίζουν ότι θα τηρήσουν τώρα οι Τούρκοι τις όποιες συμφωνίες. Είναι αφελείς ή είναι πουλημένες. Θα ήθελα να λέω το αφελείς, ενώ ξέρω ότι δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εγώ σας επαναφέρω στα διαπόντια νησιά και σας δείχνω αυτό το πανέμορφο νησί, το οποίο το βλέπετε από το χάρτη, την Ερίκουσα, το οποίο είναι ένας κήπος, γιατί μέχρι τώρα μιλάγαμε για βράχους πεταμένους στη θάλασσα, τώρα λέμε για έναν κήπο πεταγμένο στη θάλασσα. Στο βιβλίο μου την αναφέρω Ερίκουσα, ο επιπλέον ανθόκηπος. Είναι ένα νησί το οποίο έχει περισσότερα λουλούδια από όσα έχει Βάλια Κάλτα. Ποικιλία. Ποικιλία σε αριθμό, απόλυτο αριθμό λουλουδιών. Ένα νησί κατά πράσινο χειμώνα-καλοκαίρι, με δικά του νερά, με δική του βλάστηση, ίδια βλάση, ίδιο μικροκλίμα, απίστευτες παραλίες, 6 χιλιόμετρα παραλία, η παραλία στον Μπραγκίνι, εδώ στα δεξιά του χάρτη, αυτή την παραλία που βλέπετε εδώ πέρα όλοι, είναι όλη αυτή εδώ η παραλία που βλέπετε, όπως τη βλέπετε εδώ από ύψος 3 χιλιόμετρων είναι η φωτογραφία. Ανατολικά δηλαδή. Ναι, όλη αυτή είναι 6 χιλιόμετρα παραλία. Απέναντι στην Κέρκυρα σκοτώνονται ποιος θα πουλώσει την πετσέτα του να μην πέσει πάνω στον άλλον και 15 λεπτά από την Κέρκυρα, με ένα ταχύπλωμένο οποιοδήποτε σκαφάκι, φτάνεις σε αυτόν τον παράδεισο. Εδώ ζουν κάποιοι συγκεκριμένοι κάτοικοι, ακρίτες, οι οποίοι αγαπούν το νησί, περισσότεροι έχουν φύγει για Αμερική. Και κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό μας νησί το οποίο είναι χαραγμένο στο φεγγάρι. Στο φεγγάρι, αν θα πάτε, το μόνο ελληνικό που αναφέρει είναι για τον Χρήστο τον Κατέχη από την Ερίκουσα. Γιατί ο Χρήστος Κατέχης ήταν ένας από τους ανθρώπους της NASA που δούλεψαν την πρώτη αποστολή που έβαλε την επιγραφή στο φεγγάρι. Που έχει... Και αναφέρεται η καταγωγή του. Αναφέρουν σε όλους, όπως στα αρχαία ελληνικά χρόνια, όνομα, επίθετο, πατρόνυμο και καταγωγή. Και καταγωγή. Έτσι λοιπόν στην Ερίκουσα γράφεται, η Ερίκουσα αναφέρεται στο φεγγάρι. Αυτό λοιπόν το νησί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, Γρηγόρη, γιατί τα διαπόντια είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Και από άποψη επεκτάσεως της ναυτιλίας μας και της αλιείας μας, αλλά και του υποθαλάσσιου πλούτου μας, τα διαπόντια νησιά είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα προστατεύσουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι ο Καλλικράτης τώρα, έχει τελειώσει το πράγμα, το παραμύθι έχει τελειώσει. Λένε ότι οι Κερκυραίοι δεν άφησαν τα μεγάλα να συμφέροντα. Να είναι ιδιαίτερος δήμος τα διαπόντια νησιά. Μέχρι τώρα ήταν τρεις κοινότητες τα νησάκια αυτά, έτσι. Αλλά ο νόμος λέει κάθε νησί και δήμος. Και εγώ έχω στα χέρια μου τηλεγράφημα από την τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ που διαμαρτυρότανε γιατί δεν γίνεται ιδιαίτερος δήμος. Έτσι. Αλλά πετάχθηκε στο καλάθι των αχρήστων και αυτή η διαμαρτυρία και δεν είναι αυτοτελής. Βεβαίως, εδώ μπαίνει αυτό που είπαμε πριν για την αφέλεια. Καλά, στο Αιγαίο οι Τούρκοι μας απειλούν με πόλεμο, με κάζους μπέλι, αν εφαρμόζαμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Στο Ιόνιο, ποιος μας εμπόδιζε. Και ποιος μας εμποδίζει. Γιατί, και ποιος μας εμποδίζει. Γιατί δεν έχουν επεκταθεί στο Ιόνιο, ενώ οι Τούρκοι στη Μαύρη Θάλασσα τα έχουν επεκτείνει στα 12 μίλια. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τις ελληνικές πολιτικές ηγεσίες να μην επεκτείνουν τα όρια αυτά. Και όταν θα γίνει ό,τι γίνει με διαπραγματεύσεις ή με άλλο τρόπο στο Αιγαίο, να μην έχουμε ήδη το κεκτημένο δικαίωμα του Ιωνίου. Να μην κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων μας. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν ζητάμε να τα κάνουμε 40 μίλια ή 80 μίλια, 50 αυτό μίλια. Που λέει αυτό που η λέει συμφωνία, η συνθήκη του ΟΗΕ. Αυτό. Ναι. Αυτό. Και η συνθήκη της Ιαμαϊκής που σου δίνει δικαίωμα αλιείας στα 250 μίλια. Δηλαδή ένα νησαίο έδαφος, το οποίο κατοικείται, σου δίνει και μια επέκταση εμπορικής δραστηριότητας. Γι' αυτό, αν οι κάτοικοι αυτοί φύγουν τώρα, γιατί από εδώ και πέρα δεν έχουν λόγο, τι να ακουστεί η φωνή τώρα αυτών των ανθρώπων μπροστά σε έναν Δήμο ολόκληρο της Κέρκυρας. Ποιος θα παίρνει τη μερίδα του λέοντα, ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις, ποιος θα παίρνει τα χρήματα της. Έτσι. Φυσικά. Ενώ αν ήταν αυτοτελής, βεβαίως θα είχε το δικό του λόγο. Θα είχε και τη δική του οικονομική ανεξαρτησία. Αλλά βέβαια αυτό που λέω αφορά και όλα τα επτάνησα. Βέβαια. Διότι όλα έχουν τη δυνατότητα. Αυτή η επέκταση ωφελεί αυτό που είπες καταρχήν, την αλεία. Δίνει όμως το δικαίωμα της έρευνας και της εξόρυξης του όποιου πλούτου υπάρχει εκεί η δυνατότητα να εξορυχθεί και αυτό δεν γίνεται. Όταν λοιπόν μιλάμε για πατριωτισμό, αυτό είναι το έλλειμμά του όταν αυτό δεν γίνεται.
Αυτό είναι κάποιος πρέπει να μας το εξηγήσει, να μας δώσει μια επίσημη απάντηση στο ερώτημα που έκανες, γιατί δεν επεκτείνουμε τα νόμιμα χωρικά μας ύδατα και την υφαλοκρηπίδα μας 12 μίλια προς το Ιόνιο. Και στα παράλια της Πελοποννήσου, της Ηπείρου, της Ιταλοακαρανίας κλπ. Γιατί μπορούν από αυτές τις τρύπες που αφήνουμε να εισέρχονται νόμιμα ξένοι οι οποίοι κάνουν άλλες δουλειές εδώ πέρα. Ναι, ναι, αυτό έτσι. Και στο βιβλίο του Γρηγόρη του Κωσιβάκη, στο Ιδού οι Τούρκοι, το οποίο ήδη έχει κάνει και την καινούργια του έκδοση, τέταρτη έκδοση της εκδόσης Ζήτρος, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία, θα δείτε πώς επιβουλεύονται οι Τούρκοι αυτές τις συγκεκριμένες νησίδες της Ελλάδος και αυτές τις τρύπες που εμείς αφήνουμε, πώς οι άλλοι το κάνουν στρατηγικό τους πλεονέκτημα. Με αυτόν τον τρόπο περνάνε οι φρεγάτες και τα αντιτορπιλικά των Τούρκων έξω από την Άνδρο και από το στενό του Καφηρέα, γιατί ακριβώς δεν επεκτείνουμε τα 6 από εδώ και τα 6 από εκεί. Ενώ με τα 8, με τα 10, πλέον είναι κλειστή η θάλασσα. Δεν περνάνε. Και τώρα περνάμε, έτσι λες για τον Καφηρέα εδώ, περνάνε και από εδώ που θα δείξουμε τώρα. Την νήσο που μου ζήτησε να φτάσουμε, τη Γάβδο. Τη Γάβδο. Αχ, αυτή η Γάβδος. Ένα από τα ωραιότερα νησιά που μπορείτε να επισκεφτείτε ποτέ στη ζωή σας. Ένα ταξίδι που θα κάνετε και το οποίο θα σας μείνει αξέχαστο. Είναι ένα νησί αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, νότια της Κρήτης, νότια της δυτικής Κρήτης. Δίπλα της είναι η Γαβδοπούλα, το μικρό νησάκι, και από εδώ πέρα απέναντι ακριβώς είναι τα Σφακιά, η ιδιαίτερη πατρίδα μου, και απέναντι η Παλαιόχωρα. Η χώρα των Σφακίων, η Παλαιόχωρα, και από εδώ πέρα πηγαίνουμε αυτό το νησί Παξιμάδι, από όπου ήταν ο Πάξαμος, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εφήβρε το Παξιμάδι, έτσι, ο κρητικός μάγειρας αυτός. Και εδώ πέρα ακριβώς βρίσκεται η Γάβδος. Η Γάβδος με τη Γαβδοπούλα δεν είναι απλά τα πράγματα εδώ. Καθόλου απλά, Γρηγόρη μου. Η Γάβδος με τη Γαβδοπούλα είναι ένα νησαίο σύμπλεγμα το οποίο έχει 170 νησάκια. Μικρότερα, νησαία εδάφη. Αυτά που λένε βραχονησίδες. Μα φαίνεται στο χάρτη ότι το βάθος, παρακαλώ αν μπορούμε να δούμε το χάρτη, ναι, ότι εδώ τα βάθη είναι εδώ πιο πέρα. Εδώ. Εκεί τα νερά είναι σχετικά πιο ρηχά. Που σημαίνει αν τα νερά ήταν πιο κάτω, δεν ξέρω πόσα μέτρα, ενδεχομένως να εμφανιζόταν μεγαλύτερο μέγεθος των νησιών αυτών, κάποια θα ενώνονταν και στα πανάρχια εκείνα χρόνια να είχαμε μια ευρύτερη εδαφική ενότητα ξηράς. Η Γάβδος, δεν το συζητάμε ότι είναι αρχαίο ελληνικό και το όνομά της και η θέση της, μινωική αποικία, μάλιστα ήταν φόρου υποτελή στη Γόρτινα για τις αλικές της, γιατί έχει αλικές. Το αλάτι τότε ήταν το χρυσάφι της εποχής, έτσι, γιατί με αυτό μπορούσε να συντηρήσει τα πάντα. Όμως εκτός από αυτό έχει σπουδαίους αρχαιολογικούς τόπους, 74 σε πληροφορώ αρχαιολογικά σημεία, απίστευτα πολυθώματα εκατομμυρίων ετών από ζώα περίεργα που δεν υπάρχουν πλέον ούτε στην Κρήτη καν, ούτε στο έδαφος μας της Ελλάδος έχουν εξαφανιστεί. Το σημαντικότερο αυτής της υπόθεσης είναι ότι νοτιότερα της Γάβδου υπάρχουν υποθαλάσσια ηφαίστεια μεθανίου, φυσικού αερίου. Η Γάβδος εκεί έχει, η θάλασσα εκεί πέρα έχει απίστευτα βάθη, τα οποία αυτά υποθαλάσσια ηφαίστεια, φίλε μου καλέ Γρηγόρη Κωσιβάκη, μπορούν να σώσουν την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Για το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Γι' αυτό το λόγο ενδιαφέρονται και οι Τούρκοι για να γίνουν συνεταίροι. Ναι. Ναι. Αλλιώς πώς θα φτάνανε εκεί κάτω να διεκδικούν. Δεν σου έκανε εντύπωση ότι κάποια στιγμή ο Μπούς έφτασε στη Γάβδο και αποβιβάστηκε. Εδώ πέρα δεν ξέρω άλλο πρωθυπουργό. Και στην Ερίκουσα. Και στην Ερίκουσα, ναι. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ στην Γάβδο ή ξέρει αν έχει δείξει το χάρτη. Αμφιβάλλω. Πήγε μια φορά ο Στεφανόπουλος και το αστείο είναι ότι η Γάβδος δεν είχε ρεύμα. Δεν έχει ρεύμα. Ακόμα μόνο η πρωτεύουσα έχει ρεύμα. Βάλαν μια γεννήτρια για να έχει ρεύμα εκείνη την ώρα. Είπαν ότι θα τη χαρίσουν στο νησί εκείνη τη γεννήτρια για να έχει τηλεπικοινωνίες και να βάλουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί το ρεύμα τους. Και μόλις έφυγε ο Στεφανόπουλος, την άλλη μέρα πήγε ένα συνεργείο του ΟΤΕ και πήρε την γεννήτρια πίσω. Μάλιστα. Έτσι. Το 1955 ο βασιλιάς έφτασε για πρώτη φορά εκεί πέρα με ένα αντιτορπιλικό. Είδε ότι δεν έχει ούτε καν μόλο να δέσει και είπε να φτιάξουν ένα μόλο. Αυτό είναι το τελευταίο δημόσιο έργο που είδε η Γάβδος, ας πούμε. Από εκεί πέρα ξέρουμε ότι στις πρόσφατες εκλογές δεν ψήφισαν καν περιφερειάρχοι αυτοί, γιατί δεν έχουν καν συγκοινωνία οι άνθρωποι. Εκεί πέρα το χειμώνα τουλάχιστον φτάνει μια φορά στις 15 μέρες το καράβι και το ταχυδρομείο, μια πόστα είναι έτσι, ένα αρχαίο πλοίο. Το καλοκαίρι έχει καλή συγκοινωνία, γιατί ειδικά τον Αύγουστο το νησί είναι κατακλείζεται από τουρίστες οι οποίοι θέλουν να πάνε να περάσουν υπέροχες διακοπές. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι στο τρίγωνο μεταξύ Σφακίων, Παλαιόχωρας και Γάβδου, αυτό το τρίγωνο που βλέπετε εδώ πέρα, είναι το μοναδικό τρίγωνο σε όλη τη Μεσόγειο που ακόμα εξακολουθούν και ζουν οι φάλαινες φυσιτήρες.
70 κομμάτια. Ομολογώ ότι αυτό πρώτη φορά το ακούω. Ναι. 70 ναι. ζώα. Αυτές οι φάλαινες είναι με την τρύπα επάνω που πετάνε το νερό προς τα πάνω, ξέρετε. Ναι. Είναι 70 ζώα. Αυτά είναι πολύ οικογενειακά ζώα. Ζουν μαζί οικογενειακώς όλα αυτά. Είναι 2-3 οικογένειες προφανώς όλες αυτές. Οι οποίες εξαιτίας του βάθους που είναι στα 800 μέτρα που μπορούν αυτοί. Είναι η θερμοκρασία των υδάτων. Προφανώς. Η θερμοκρασία. Το βάθος που μπορούν να κατεβαίνουν και να βρίσκουν τροφή, γιατί και πιο κάτω έχει τέτοια βάθη προς τη Λιβύη κλπ. Αλλά εκεί η θάλασσα δεν είναι τόσο καλή. Μένουν σε αυτό το τρίγωνο που είπα, μεταξύ σφακίων παλαιόχωρας και τα καράβια που περνάνε τις βλέπουν κιόλας. Και είναι πολύ φιλικά ζώα. Είναι πολύ και πανέξυπνα ζώα. Πανέξυπνα ζώα αυτές οι φάλαινες. Υπάρχουν και ιδιαίτερα σκάφη εκεί στην περιοχή που κάνουν εκδρομές για να τις συναντήσεις αυτές, να τις φωτογραφείς και να τις δεις. Είναι φιλικά και πανέξυπνα ζώα. Δηλαδή όπως οι δυνατότητες αξιοποίησης της περιοχής, όχι μόνο τουριστικής, αλλά οικολογικής, είναι τεράστιες. Και είναι απορίας άξιον για άλλη μια φορά γιατί η ελληνική πολιτεία, όχι τώρα στις στόχες της, αλλά στις εποχές που, εν πάση περιπτώσει, κάτι μας περίσσευε, αφού κάναμε και Ολυμπιακούς Αγώνες, κάναμε και άλλα τέτοια, ας πούμε, πολυτελούς χρηματικής, ας πούμε, εμβέλειας πράγματα, πώς ένα υποπολαπλάσιο των δαπανών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εκεί, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Ναι. Τόσους βουλευτές βγάζει η Κρήτη, κυβερνητικούς κατά το πλείστον, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να διαφημίσουν, για αυτό το να διαφημίσουν αυτό το τρίγωνο. Ελάτε να δείτε τις φάλαινες. Ναι. Μόνο αυτό. Που αν το είχαν οι Νορβηγοί ή οι Αμερικανοί ή οποιοδήποτε άλλο, θα είχαν οργανώσει, ξέρεις. Επίσης, πρέπει να πω ότι αυτά τα υποθαλάσσια ηφαίστεια τα οποία βρίσκονται εκεί, δημιουργούν εξαιτίας του μεθανίου που βγαίνει έναν αναπτυσσόμενο οικισμό κοραλιών. Εκεί πέρα, σε αυτή την περιοχή, μεταξύ Γάβδου και νότια της Γάβδου και λίγο βόρεια προς τη Γαβδοπούλα, υπάρχει ένα είδος κόκκινου κοραλιού, το οποίο αναπτύσσεται κατά 70%, 170% κάθε χρόνο περισσότερο από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Ραγδαία ανάπτυξη, γιατί τα νερά εκεί πέρα είναι πολύ καθαρά. Αυτό το κόκκινο κοράλι έχει αποδειχθεί ότι είναι πανάκια για τα φάρμακα της φαρμακοβιομηχανίας, για να κάνουν πανάκριβα φάρμακα. Και έρχονται και το παίρνουν συγκεκριμένες εταιρείες από Ολλανδία, από με βαθυσκάφη που μπορούν και κατεβαίνουν εκεί πέρα μέσα. Μπάτε σκύλια, λέστε. Αλλά όχι εμείς. Αλλά όχι εμείς. Είναι λίγο το πράγμα. Μπάτε σκύλια, λέστε. Πάρτε ό,τι θέλετε. Τους φωτογραφίζουν οι κάτοικοι. Είναι κάτι κίτρινα βαθυσκάφη πάρα πολύ ωραία, τα οποία πάνε, σταματάνε εκεί, βουτάνε μέσα, ξεριζώνουν τα κοράλια και σηκώνονται και φεύγουν. Και έχουν πρώτη ύλη. Θέλω να και εκεί 6 μίλια εμείς. Ναι, και εκεί 6 μίλια. Είμαστε πολύ σεμνοί. Και εκεί 6 μίλια. Ναι, δεν μπορούμε να τα επεκτείνουμε ούτε εκεί. Όχι. Εκεί γιατί δεν τα επεκτείνουμε. Ναι. Έτσι, στην νότια της Κρήτης, της Γάβδου, γιατί δεν τα επεκτείνουμε. Ανάμεσα, φοβούμαστε Κρήτη, τους Αιγύπτιους ή τους, ναι, Λιβύους. Οι οποίοι άνθρωποι έχουν ζητήσει συνεργασία για όλα αυτά τα πράγματα, γιατί φυσικά αν αυτά τα κοιτάσματα, αφού υπάρχουν νότια της Γάβδου διαπιστωμένα, θα υπάρχουν φυσικά και προς την πλευρά τους. Είναι η λεγόμενη λεκάνη του Ηροδότου εκεί πέρα, η οποία μπορεί να σώσει όχι την Ελλάδα, να ξεχρεώσει την Ελλάδα. Άλλο ένα έλλειμμα πατριωτισμού και άλλο ένα έναυσμα. Ποιος μπορεί να είναι αληθής πατριώτης για να τα αξιολογήσει και να τα αξιοποιήσει όλα αυτά. Ναι. Εδώ βέβαια, σε αυτό το χάρτη που βλέπουμε, βλέπουμε πού βρίσκεται η Γάβδος. Είναι εδώ πέρα ακριβώς και εδώ πέρα βλέπουμε τη βορειότερη ακτή της Αφρικής. Κοιτάξτε ότι απέχει μόνο 250 μίλια από την Αφρική και έχει έναν φάρο, Γρηγόρη, η Γάβδος, ο οποίος είναι στο υψηλότερο σημείο, είναι στα 63 μέτρα ύψος, είναι ως σε υψηλότερο σημείο βρισκόμενος φάρος της Ελλάδος, για να μπορεί να φέγγει μέχρι το Τομπρούκ. Δηλαδή να μπορεί να κάνει ασφαλή την αυσιπλοεία των μεγάλων πλοίων που περνάνε από εκεί πέρα για να πάνε στο Σουέζ. Όπου εκεί πρέπει να πούμε ότι ακριβώς αυτή τη βόρεια ακτή, και εκεί υπήρχαν ελληνικές αρχαίες πόλεις. Ακριβώς. Η Λιβύη τις έχει αξιοποιήσει, προβάλλονται, είναι η Βερενίκη, αν δεν κάνω λάθος. Βερενίκη, η Καρχιδόνα με τις πόλεις, την Τίνιδα και όλες αυτές. Ναι, όλες αυτές οι πολιτείες εδώ πέρα και οι εκβόλες του Νείλου εκεί πέρα πάνω που είχε τις ελληνικές πόλεις εκεί πέρα. Ναι. Βλέπετε ότι αυτή εδώ πέρα η κουκίδα στο χάρτη, η Γάβδος, εδώ πέρα πόσο μπορεί να συνεργαστεί και πόσα στοιχεία μας δίνει επικοινωνίας με την Αφρική. Να πούμε εδώ ότι στα νότια της Κρήτης, στο Πρέβελι, βρέθηκε η αρχαιότερη μέχρι στιγμής κατοίκηση στην Κρήτη. Ανάγεται στο 700.000 χρόνια πριν από σήμερα, είναι ανακοίνωση του Πανεπιστημίου πριν από λίγα χρόνια. Δηλαδή σύγχρονο με τον αρχάνθρωπο των πετραλώνων της Μακεδονίας. Ναι. Και μάλιστα τώρα μένει το ερώτημα, μένει τώρα γιατί έχει 7 θέσεις στο Πρέβελι αυτός ο άνθρωπος εκείνης εποχής. Ο οικισμός του ανάγεται, έχει κτίσει, έχει κάνει οικισμό στο 130.000 χρόνια
Τώρα μένει το ερώτημα. Σε σπήλαια είναι αυτά. Σε σπήλαια, ναι, σε σπήλαια. 130.000 χρόνια, στην Πλάκα, έτσι λέγεται η περιοχή εκεί πέρα. Είναι σε μια υπέροχη τοποθεσία στο, οι εκβολές του Πρέβελη. Τώρα μένει, αυτό πέρναγε από τη Γάβδο, οπωσδήποτε με διάμεσους σταθμούς. Μένει να δούμε εάν αυτό έκανε το ταξίδι τυχαία ή ήταν ένα συγκεκριμένο ταξίδι, ένα δρομολόγιο που το έκανε. Διαξηράς, εκείνη την όχι, εποχή. Όχι, είναι πλοίο, με καράβι. Σε τέτοια βάθη χρονολογικά. Ναι, με σχεδία. Σχεδία. Έκανε, σχεδία έκανε. Αλλά έχουμε και στη βόρεια ακτή της Κρήτης το 50.000. Έχουμε διαπιστευμένο. Άλλο αυτό, ναι. Είναι έχουμε διαπιστευμένο ταξίδι από την Πελοπόννησο. Δεν είναι απλό πράγμα όμως το κάνω μια σχεδία. Ακόμα σε εκείνη την εποχή, ακόμα και σήμερα, εμένα αν με αφήσει, ας πούμε, σε μια παραλία και μου κάνει μια σχεδία να φύγει, δεν ξέρω. Καταρχήν είναι με τι υλικό, πόσο υλικό. Δοκιμάστηκε, τι απώλειες υπήρξαν πριν κλπ. Το μυαλό. Εάν δουλεύει το μυαλό, αν το έκανε αυτό, θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλούσε. Η κατασκευή πλοίου. Δεν γίνεται χωρίς επικοινωνία. Έτσι. Τελείωσε. Έτσι. Αν μιλούσε λοιπόν εκείνη την εποχή και το κέντρο Μπροκά στον εγκέφαλο λειτουργούσε και δούλευε, τότε πάνε όλα τα πράγματα. Πολύ, πολύ πίσω. Έλα να το πει στο καθηγητικό κατεστημένο που εξακολουθεί όχι, να το περιορίζει. Υπάρχουν φωτισμένοι καθηγητάδες οι οποίοι τα έχουν πει αυτά που ο Παπαμαρινόπουλος τα έχει πει πολύ καιρό πριν αυτά τα πράγματα. Θα τον καλέσουμε, το έχουμε πει για αυτό. Ναι, τα έχει πει ο άνθρωπος πολύ καιρό πριν. Εξεπλάγει και αυτός με το βάθος αυτής της χρονολόγησης, γιατί το 700.000 και το 130.000 και το 50.000 που συζητούμε ακόμα για τους αρχαιολόγους και αυτούς είναι λίγο κάνουν τζίζα. Ο υπολογισμός έχει γίνει με φωτάβια ή έχει... άνθρακα 14. Όχι, άνθρακα δεν φτάνει εκεί, με φωτάβια έχει. Λοιπόν, Γρηγόρη, φίλε μου, καλέ, στη Γάβδο τελειώσαμε. Είχαμε ναι. Τόσα νησάκια να πούμε, έχω μαζέψει εδώ πέρα. Αναφερέ τα ονομαστικά και δείξε τα στο χάρτη. Να μην φάμε άλλο χρόνο, αυτά σε ένα λεπτό μέσα. Θα τα δικήσουμε ή θα να κάνουμε μια άλλη εκπομπή για τα υπόλοιπα, γιατί θα τα δικήσουμε αυτά εδώ πέρα. Είναι το Καστελόριζο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, η αρχαία ελληνική μεγίστη. Ο φίλος μου ο Δαρίος εδώ πέρα μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή για να πούμε για τα υπόλοιπα, γιατί ήταν τόσο όμορφα αυτά τα πράγματα που λέγαμε. Πάση περιπτώσει, φίλοι μου, όντως θα τα δικήσουμε τα υπόλοιπα νησιά. Κάποια στιγμή θα σας μιλήσουμε για τα επόμενα νησιά, γιατί δεν είναι καθόλου μικρονήσια. Μπορεί να είναι ως έκταση ή ως κατοίκηση, πληθυσμό μικρά νησιά, αλλά ως πολιτισμό είναι ιδιαίτερα νησιά της Ελλάδος και της χώρας μας. Σου εύχομαι στην καινούργια έκδοση του βιβλίου σου, το Ιδού οι Τούρκοι, να είναι καλοτάξιδο, να βρει και αυτή την ανταπόκριση που είχαν οι προηγούμενες. Χαίρομαι που τα λες χήμα και τσουβαλάτα, που δεν είχα καμία αμφιβολία περί τούτου. Είναι οικογενειακή παράδοση αυτή. Ναι, Γρηγόρης Νικηφόρου Κωσιβάκης, μου αρέσει που το λες και για τον πατέρα σου που τον τιμάς έτσι με αυτόν τον τρόπο. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα, Γρηγόρη. Εντάξει. Ο χρόνος ο τηλεοπτικός είναι αμήλικτος. Θα κάνεις σε άλλη εκπομπή. Θα κάνεις την αποφώνηση. Ναι, ήταν μια εκπομπή, συνέχεια των προηγουμένων, αφιερωμένη στους ακρίτες των νησιών μας, γιατί πραγματικά εκείνοι είναι που κρατάν το βάρος του ελληνισμού, μένοντας απλά και κατοικώντας στα νησιά αυτά και υπερασπίζοντάς τα, δείχνοντας τον πατριωτισμό τους έμπρακτα και δείχνοντας το παράδειγμα σε εκείνους που το βλέπουμε λιγάκι διαφορετικά και δεν το καταλαβαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ.